ακόμα Your Food Stories είναι εδώ για να σας συγκλονίσει. Your Food Stories είναι επιθετικός. Your Food Story, λοιπόν, είναι εδώ, ένα, για να σας συγκλονίσει. Πάμε μακριά, μακριά στην Ισλανδία. Στην Ισλανδία, λοιπόν, τι τρώνε οι άνθρωποι εκεί, τι είναι αυτό το οποίο γεμίζει με μυρωδιές στο σπίτι. Είναι διάφορα πράγματα. Βασικά συστατικά της Ισλανδικής γαστρονομίας είναι το ψάρι, το αρνί και τα γαλακτοκομικά. Γενικά μυρωδικά, μπαχαρικά και τέτοια πράγματα δεν πολύ υπάρχουν και είναι πολύ δύσκολο να δοκιμήσουν φρούτα και λαχανικά στο κλίμα της χώρας, επομένως πιο έντονες μυρωδιές δεν πολύ παίζουν. Το ποραματούρ, και δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο μου γράφουν τις λέξεις στα Ισλανδικά, είναι μια επιλογή από παραδοσιακά πιάτα της χώρας τα οποία καταναλώνονται τον μήνα του Πόρη, ο οποίος ξεκινά την Παρασκευή μετά τις 19 Ιανουαρίου. Τα πιάτα που μπορεί κανείς να συναντήσει είναι σκυρ, χακάρι, κρυό, κεφάλια προβάτων και πουτίγκα. Οι θαλάσσιοι παπαγάλοι θεωρούνται μικρές λιχουδιές και οι locals τις προτιμούν ψητές. Ξαφνικά οι Ισλανδοί στο μυαλό μου είναι κάτι άγριοι. Αυτό όμως το οποίο μας έχει τραβήξει πιο πολύ την προσοχή είναι το χακάρι, το οποίο είναι καρχαρίας και όχι όποιος και όποιος καρχαρίας. Καρχαρίας Γρυλανδίας. Παίρνει τα κομμάτια του, τα κρεμάνει για 4-5 μήνες μέχρι αυτά να συτέψουν και να σκληρύνουν και μετά είναι έτοιμα για κατανάλωση. Η γεύση φυσικά είναι η γεύση ψαριού. Αλλά υπάρχει και αυτή η οσμία αμμονίας. Βέβαια οι Ισλανδοί δεν ασχολούνται, δεν τους νοιάζει. Δεν ξέρω τώρα εμάς αν θα μας έκανε. Αλλά οκ, γούστα είναι αυτά. Τι να κάνουμε. Νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο πυρηλείς κουζίνες που έχουμε δει μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά, άμα θέλει να δείτε και τις υπόλοιπες, μπορείτε να μπείτε εδώ.